Λοιπόν, φίλοι ακροατέ, όπως σας είχα ανακοινώσει και μάλιστα είχα ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα. Τι περασμένη εβδομάδα, δύο εβδομάδες τώρα περίπου, ότι τη Δευτέρα 25 Ιουνίου θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Πασχαλίδη εδώ, στο στούντιο του Ελλάς FM. Και θα πω ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες που συνδεθήκα, που γνωριστήκαμε και μιλήσαμε από το τηλέφωνο πρώτη φορά με τον κύριο Πασχαλίδη, θα πω ότι αλλιώς είχε ξεκινήσει να σε αντιμετωπίζω την πρώτη φορά, πάντα με την επιφύλαξη που θα πρέπει να έχει ο καθένας, κύριε Πασχαλίδη, γιατί ουρανοκατέβατοι και κομήτες μπαίνουν στη ζωή μας από δεξιά και από αριστερά και πάντα θα πρέπει να έχουμε την πόρτα λιγάκι μισόκλειστη πριν βλέπουμε και καταλαβαίνουμε λιγάκι τον άνθρωπο τον οποίο μας μιλάει και πώς μας μιλάει και γιατί μας μιλάει και τι σκοπούς έχει. Λοιπόν, έχω αλλάξει λιγάκι την άποψή μου και πιστεύω σήμερα να με κάνετε να πω έτσι με κάθε επιφύλαξη ότι πράγματι αξίζεται τον κόπο και την προσοχή μας, αλλά αξίζεται τον κόπο να σας καλέσουμε να ξανάρθετε εδώ. Να πω ότι στο στούντιο έχω τον κύριο Πασχαλίδη, τον Γιώργο, να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε, κύριε Πασχαλίδη. Καλώς σας βρήκα. Μίλησε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Πουρουπάκη, στην εκπομπή σας, σε όλους τους ακροατές. Και σας ευχαριστώ που βρίσκομαι κοντά σας. Θα σας παρακαλέσω να μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο. Και έχουμε εδώ παρέα με τον κύριο Πασχαλίδη, την Αναστασία τη Σταθοπούλου. Καλωσορίστε, κυρία Σταθοπούλου, και εσείς. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι στη Νέα Υόρκη, είμαι Έλληνες κιόλας. Καλά, το χαίρετε. Στη Νέα Υόρκη χαίρετε όποιος και να έρθει, το συζητάμε ειδικά. Ναι, ναι. Αν είναι περαστικός. Όταν κάτσεις αρκετό διάστημα, μετά αρχίσεις και λυπάσαι. Όχι, εμείς θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό έχουν αλλάξει τα πράγματα και πολλοί αρχίζουν και τη σκέπτονται πλέον και την ξενιθιά στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης. Λοιπόν, κυρία Σταθοπούλου, εγώ θα αφήσω τον κύριο Πασχαλίδη στην άκρη. Τα έχουμε πει εξάλλητες φορές και να μιλήσω μαζί σας. Είστε γιατρός? Ναι, είμαι παιδοψυχίατρος. Υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Δουλεύω σε ιδιωτικό χώρο και δουλεύω και μαζί με τον κύριο Πασχαλίδη στο επιστημονικό κομμάτι. Να πω βέβαια ότι είστε πολύ νέα για όλα αυτά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε από πού γυρνάτε. Περνώντας τώρα και βρισκόμενοι εδώ στη Νέα Υόρκη με τον κύριο Πασχαλίδη. Γυρνάμε από την συμμετοχή που είχαμε στη Νέα Ορλεάνη στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροεπιστημών και Βιολογικής Ψυχιατρικής, όπου είχαμε μία συμμετοχή με ανακοίνωση σε συμπόσιο, όχι σε προφορική ανακοίνωση. Το συμπόσιο είναι μία διάλεξη, θα λέγαμε, τύπου διάλεξης, σε πολύ καλή βαθμολόγηση από τα πανεπιστημιακά ιατρικά συνέδρια και μας δόθηκε η ευκαιρία, εγκρίθηκε η εργασία που είχαμε στείλει, η οποία είχε να κάνει με την σύνδεση εγκεφάλου και των τριών τύπων προσωπικότητας, όπως ο κύριος Πασχαλίδης την έχει ανακαλύψει, μας την έχει παρουσιάσει. Και παρουσιάσαμε την εργασία, μας είχαν δώσει μισή ώρα, ήταν πάρα πολύ επιτυχής, η Κρητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος έκανε μια πολύ ωραία κριτική πάνω σε όλη την παρουσίαση, στο επιστημονικό κομμάτι της ύπαρξης των τριών ανθρώπινων τύπων και της σύνδεσης με τα τρία μέρη του εγκεφάλου, όπως ο κύριος Πασχαλίδης έχει ερευνήσει μετά από πολύ εντελεχή έρευνα και με την παρατήρηση στον κόσμο και με όλη την κλινική μελέτη και με τα επιστημονικά δεδομένα που μας έχει δώσει σε εμάς τους γιατρούς, φαίνεται ότι έγινε αρκετά αποδεκτό. Μάλιστα ο πρόεδρος του συνεδρίου αναγνώρισε και τον τύπο του και δέχτηκε, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακούγοντας μία μελέτη ή μία παρουσίαση, μία ανακάλυψη. Ο ίδιος ο πρόεδρος και μαζί και με έναν ο οποίος ήταν στην Κρητική Επιτροπή να δέχεται και να αποδέχεται ουσιαστικά ότι είναι ο τύπος, ο συγκεκριμένος, ο αλφα τύπος ήταν. Και μάλιστα να το βρίσκει και μόνος του. Αυτό σημαίνει ότι άκουσε την ομιλία, δέχτηκε τα δεδομένα, τα επιστημονικά που είχαν να κάνουμε πολύ εμπεριστατωμένη και εντελεχή έρευνα και με βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και με κλινικές προοπτικές και αναδρομικές μελέτες. Αυτό το λέω γιατί ίσως μας ακούνε και γιατροί. Όλο το έργο του κυρίου Πασχαλίδη έχει όχι μόνο επιστημονική βάση, θα έλεγα ότι ξεκλειδώνει όλα αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και βέβαια αυτό που παρουσιάσαμε είναι όλο αυτό το κομμάτι που είναι πολύ της μόδας για την υγεία, για την ανθρώπινη υγεία.
που ανήκει στη μεταφραστική έρευνα, είναι ουσιαστικά η έρευνα που γίνεται προκειμένου να συνδέσει τη βασική επιστήμη, την εργαστηριακή επιστήμη, αυτά που κάνουμε τα μοντέλα ζώων, όλες τις έρευνες, με τα κλινικά αποτελέσματα, δηλαδή θα λέγαμε ας πούμε σε μια παθολογική ειδικότητα, να πάρεις ας πούμε ό,τι κάνουν σε κλινικές μελέτες και εργαστηριακές και να το πας στο κρεβάτι του αρρώστου, θα λέγαμε να γεφυρώσει το χάσμα. Ουσιαστικά το μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων αυτό κάνει. Οι τρεις τύποι, η ανακάλυψη των τριών τύπων ουσιαστικά ξεκλειδώνει αυτή τη δυσκολία, ενώ γίνονται πολλές μελέτες να μην γίνονται προσιτές και χρήσιμες στον άνθρωπο. Το μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων, η γνώση του δηλαδή, μαζί με τα μέρη του εγκεφάλου και την ανακάλυψη της λειτουργίας του εγκεφάλου, μπορεί και γίνεται πιο προσιτό στον κλινικό πληθυσμό. Αυτά που παρουσιάστηκαν είναι μοναδικά, δηλαδή ο κύριος Πασχαλίδης έχει, πέρα από το ότι έχει δώσει τα πάντα, έχει στην επιστήμη και έχει συνδέσει πάρα πολύ καλά όλες τις ασθένειες με τον τύπο, ουσιαστικά έχει συνδέσει και την υγεία με τον τύπο. Και αυτό που παρουσιάσαμε πάρα πολύ έτσι, ωραίο έτσι και απλοποιημένο, που είναι για τους κλινικούς γιατρούς και τους ερευνητές, γιατί αυτό που είπαμε για τους ανθρώπους, είπαμε ότι ισχύει και στα μοντέλα ζώων, γιατί εκεί ήταν ερευνητές νευροεπιστήμονες, οι οποίες παρουσιάζανε ουσιαστικά τις μελέτες που κάνανε στα μοντέλα ζώων, απλώς δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν στους ανθρώπους. Ουσιαστικά είναι ότι από την ασθένεια, όπως ξεκίνησε ο κ. Πασχαλίδης με τη μέθοδό του, μελετώντας πάνω από 90.000 άτομα μέσα σε 4 έτη, ξεκινώντας από την ασθένεια, πηγαίνει στον τύπο, αναγνωρίζει τον τύπο του ανθρώπου, γιατί κάθε τύπος έχει την δική του ευαισθησία στις ασθένειες, και ξεκινώντας από τον τύπο, μπορείς και ξέρεις την ευπάθεια και την ευαλωτότητα στην ασθένεια. Αυτό ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι μπορείς και κάνεις την πρόληψη, που λέμε. Δηλαδή το μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αν έχει κάποιος, παρουσιάσουμε ένα πολύ ωραίο πίνακα, ο οποίος λέει αν έχει κάποιος αυτά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ξέρω, είναι κάποιος αναβλητικός, αγχώνεται για το μέλλον, του αρέσει η προσφορά, αποταμιεύει, του αρέσει η προσφορά προς τον άνθρωπο, ξεχνά τον εαυτό του. Έχει την παρατήρηση, την παρατήρηση και ότι είναι την εκτέλεση. Έχει το άγχος το πολύ, την παρατήρηση. Εγώ όπως και το άγχος που είχαμε μιλήσει την άλλη φορά, είναι ότι το άγχος το διαχειρίζεται διαφορετικά ο κάθε τύπος. Ο πρώτος τύπος με πανικό, ο δεύτερος τύπος με επεξεργασία και ο τρίτος τύπος με αγώνα σκληρό. Θα με επιτρέψει, κύριε Πασχαλίδη, για να μην συμβάλλουμε στην κουβέντα ακόμα. Και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά, να το ολοκληρώσω, είναι τύπος Β, λέω παράδειγμα τώρα. Άρα έχει μια ευαλωτότητα σε κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες, παραδείγματος χάρη την κατάθλιψη, την Πάρκινσον, τον αστιγματισμό και ούτω καθεξής, και καρκίνους που έχει αναφέρει ο κύριος Πασχαλίδης. Και ανιχνεύονται, που αυτό ουσιαστικά αποκαλύπτει στην όλη του έρευνα και σε όλο το μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων, αποκαλύπτονται βιολογικοί και ψυχολογικοί δείκτες. Βιολογικοί δείκτες είναι το μέρος του εγκεφάλου που είναι ευαίσθητο, η αμυγδαλή του εγκεφάλου μαζί με τον προμετωπιαίο φλοιό και την έλικα του προσαγωγείου, ο εντερότυπος του, πριβοτέλα, τα βιομέταλλα που έχει την ευαισθησία, μαγνήσιο και βιταμίνες, και με την ανίχνευση αυτών των βιολογικών δείκτων μπορούμε να καταλάβουμε τον τύπο. Ένα. Και το άλλο είναι ψυχολογικοί δείκτες που είναι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Όταν αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται, και εγώ από δική μου κλινική εμπειρία βέβαια, στον χώρο της δουλειάς μου, όλα ξεκλειδώνουν και η θεραπεία είναι απόλυτη και θα έλεγα και πρόληψη στην υγεία, δεν αρρωσταίνουν. Αποκαλύφθηκαν και πάρα πολύ άλλα ωραία πράγματα. Αν με ρωτήσετε, θα σας τα πω. Όχι, γιατί να σταματήσουμε, να σταματήσουμε λιγάκι. Ναι. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς φάγατε τόσα χρόνια στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στα βιβλία. Και συνήθως όταν ακούμε έναν ερευνητή στυλ Πασχαλίδη, δεν τον αποδέχεται η ιατρική κοινότητα. Και σας ακούω με ανοιχτό το στόμα να αποδέχεστε όλα αυτά που έχει δημοσιεύσει, που έχει γράψει. Πού ανακάλυψε ο κ. Πασχαλίδης, πώς τον αντιμετώπισε αλήθεια η ιατρική κοινότητα και όχι ο πρόεδρος, όπως μου είπατε προηγουμένως, η ιατρική κοινότητα γενικά, πώς τον αντιμετωπίζει τον Πασχαλίδη? Πάρα πολύ καλά, είναι πολύ αποδεκτός και τώρα που έχουμε ξεκινήσει και όλη αυτή τη σύνδεση με την επιστήμη και τα
δεδομένα, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε ουσιαστικά αυτά που έχει πει ο κύριος Πασχαλίδης και αυτό που παρουσιάσαμε, να είναι μέσα από ό,τι οι μελέτες έχουν γίνει στον κόσμο να τεκμηριώνονται. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό δεν υπάρχει πουθενά κενό. Πουθενά. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αμφισβητήσει κάποιος. Και γι' αυτό και στο συνέδριο αυτό που ήταν η πρώτη επαφή, ας πούμε, με αρκετά υψηλά πρόσωπα στην ευρωεπιστήμη, στο συνέδριο αυτό όχι μόνο εντυπωσιάστηκαν, αλλά δεν υπήρχε καμία ένσταση για την επιστημονική βάση του συγκεκριμένου μοντέλου και της συγκεκριμένης ανάπτυξης των τριών ανθρώπινων τύπων. Ό,τι υπήρχε ήταν μια σαν μεθοδολογία, θα λέγαμε, ό,τι σχόλιο υπήρχε ήταν πάρα πολύ θετικό. Εντυπωσιάστηκα με τον αριθμό των ανθρώπων που είχε ασχοληθεί ο κύριος Πασχαλίδης για να φτάσει σε αυτό το κομμάτι, και μάλιστα έχει ασχοληθεί και ταπεινά, δηλαδή ξεκίνησε εδώ και 10 χρόνια με πολύ ταπεινό, το λέω έτσι, δεν το λέω απλά το ταπεινό, χωρίς να παρουσιάσει μέχρι στιγμής όλο αυτό το έργο, το οποίο όλη η μέθοδος του είναι επιστημονικά και στατιστικά βασισμένη. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, έτσι λίγο φλου. Αρκεί κάποιος επιστήμον, τώρα έχει τύχει να βρίσκομαι εγώ σε αυτό το κομμάτι, μία γιατρός που είμαι εγώ και που ακολούθησα εδώ στο συνέδριο μαζί και παρουσίασα την εργασία. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά κενό στη μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η μέθοδος της μελέτης του. Επειδή είναι τύπος Β, ναι. Και θέλουν, δεν μπορεί, δεν κρατιέται ο τύπος Β. Να μιλήσει ο τύπος Β. Ήμουνα, όχι, δεν είμαι. Λοιπόν, και θέλει να μιλήσει, λοιπόν, να τον αφήσουμε. Θα ήθελα να πω για την πώς με αποδέχτηκε η ιατρική κοινότητα. Η ιατρική κοινότητα από την αρχή της ανακάλυψής μου, από το 2002, δεν είχα. Με είχε αγκαλιάσει πραγματικά και ήμουν και στο εξωτερικό. Δεν είχα πρόβλημα και για την Ελλάδα. Αν δεν με δεχόταν, θα έφευγα στο εξωτερικό. Ήμουνα στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Αυστρία, σε πολλά κράτη. Η ιατρική κοινότητα με αγκάλιασε όμως. Η προοπτική δεν υπήρχε αυτά που ανακάλυψα εγώ, που να μπορούσε η ελληνική ιατρική κοινότητα να πάρει κάτι από μένα να δώσει στην επιστήμη. Και λυπάμαι πραγματικά γι' αυτό και έκανα όλα τα χρόνια αυτά υπομονή για να μπορέσω να βγω στο εξωτερικό να τα δώσω εδώ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή θα πρέπει να κάνουμε 2-3 λεπτάκια ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να φτιάξουμε και τον καφέ. Τι μη, δεν σποδέχτηκε χωρίς ένα καφέ σε νερό, και βέβαια ελληνικό δεν έχουμε. Λοιπόν, φίλοι, ακούρατε διαφημιστικά μηνύματα μαζί σε λίγο.